Το θεώσιμο πάντοτε νυν και ή και σε όνος των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πονταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφος τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα το Άγιον και διαυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλανθρώπε δόξαση. Καθίστε. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά για τους δύο δρόμους, τον έγαμο και τον άγαμο. Και είχαμε πει ότι και οι δύο δρόμοι είναι ευλογημένοι. Και υπάρχει βεβαίως και ο, ας το πούμε, τρίτος δρόμος, που κανείς μένοντας στον κόσμο άγαμος, και αυτό δεν είναι, ας πούμε, κάτι που σε πάει στην κόλαση, αλλά είναι κάτι ίσως πιο επικίνδυνο, πιο δύσκολο σε σχέση με τους δύο άλλους δρόμους που είναι ο κανόνας. Και πιο πολλοί ακολουθούν βεβαίως τον έγαμο 2, οι λιγότεροι τον άγαμο, τον αφιερωμένο, το μοναχικό. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι που είναι, ας πούμε, άγαμοι μέσα στον κόσμο. Και όλοι αυτοί, αν ζήσουν κατά Θεόν και τηρήσουν τις εντολές του Θεού, όλοι σώζονται. Σήμερα να πούμε δύο λόγια για το ότι κανείς πρέπει να φροντίζει να βρίσκει την κλίση του και να την ακολουθεί. Και ο ρόλος των γονέων είναι να βοηθήσουν τους νέους ανθρώπους, τα παιδιά τους, να βρουν την κλίση τους. Και όχι να σπρώξουν τα παιδιά σε αυτό που αρέσει στους γονείς, σε αυτό που αρέσει στους μεγάλους, στους ίδιους δηλαδή. Και πολλές φορές, ξέρετε, οι γονείς είχαν όνειρο, ας πούμε, να γίνουν κάτι, ας πούμε γιατροί, δεν τα κατάφεραν και έχουν το όνειρο αυτό επενδύσει στο παιδί τους. Και προσπαθούν να κάνουν τα παιδιά τους γιατρούς, ας πούμε. Ή έχουν κάποιο άλλο όνειρο, δεν ξέρω τι άλλο, και επειδή δεν το κατάφεραν, το προσπαθούν να το πραγματώσουν μέσα από τα παιδιά τους. Το οποίο δεν είναι σωστό. Καθόλου σωστό, βέβαια, έτσι. Γιατί το παιδάκι μπορεί να μην έχει αυτή την κλίση, να μην θέλει και να μην είναι από το Θεό έτσι πυρκισμένο τόσο για αυτόν τον δρόμο. Οπότε να στενοχωρηθεί. Και το ίδιο ισχύει βέβαια για τη γενική κατεύθυνση του έγαμου ή του άγαμου βίου. Θα έλεγα και εκεί οι γονείς δεν θα έπρεπε να παρεμβαίνουν καθόλου. Αλλά συνήθως παρεμβαίνουν πάντοτε υπέρ του ενός δρόμου, έτσι το ξέρετε. Όλοι λένε στα παιδιά, παντρέψου, παντρέψου, παντρέψου. Ελάχιστοι είναι οι γονείς που αφήνουν το παιδί ελεύθερο. Και ελαχιστότατοι είναι αυτοί οι οποίοι, ας πούμε, όταν το παιδί του λέει ότι θέλω να γίνω μοναχός, του λένε ναι, του λένε θέλω, ας πούμε, ή το πάνε και ίδιοι στο μοναστήρι. Θα πεις πάνω τέτοιοι γονείς, πάνω και τέτοιοι. Που μου λέγανε στη Ρουμανία ότι υπάρχουν τέτοιοι γονείς που πάνε τις κόρες τους, ας πούμε, ίδιοι στα μοναστήρια. Τις βοηθάνε δηλαδή. Και ίσως υπήρχε αυτή η αντίληψη και σε εμάς, όσο είμαστε αδιάφθοροι από το πνεύμα το προτεσταντικό, σε εμάς ενώ στους Έλληνες, όσο είμαστε ανεπηρέαστοι από αυτές τις ιδέες, ιδεολογίες προτεσταντικής προέλευσης, που λένε ότι ο άνθρωπος πρέπει να προσφέρει στην κοινωνία, να έχει, ας πούμε, δράση κοινωνική, να κάνει έργα φιλανθρωπίας και έτσι θα σωθεί. Είναι ο λεγόμενος ακτιβισμός. Αυτή η θεώρηση της ζωής και της σωτηρίας, ότι ο άνθρωπος δηλαδή σώζεται με τα καλά του έργα, το οποίο είναι ερετικό, γιατί δεν μας σώζουν τα καλά μας έργα,
όσο και καλά έργα να κάνεις, όσα και πολλά να είναι και μεγάλα και σπουδαία, δεν μας σώζουν αυτά. Μας σώζει ο Χριστός. Και η ένταξή μας στο σώμα του Χριστού, μυστηριακά και μυστικά και με την κάθαρση, τον φωτισμό και τη θέωση. Έτσι σωζόμαστε. Διαμέσου αυτής της πορείας, της θεραπευτικής θα έλεγα πορείας. Λοιπόν, και τα καλά έργα είναι μόνο ας πούμε εξωτερικά. Μπορεί να κάνεις πολλά καλά έργα και να μην καθαρίζεσαι καθόλου. Από την καινοδοξία, από τον εγωισμό, από την υπερηφάνεια. Αντίθετα να χειροτερεύεις κιόλας και να βρωμίζεις ακόμα περισσότερο. Με την ιδέα ότι κάνεις καλά έργα να αποκτάς περισσότερη υπερηφάνεια. Και να λες εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Και να πηγαίνεις και το πνευματικό και να το προβάλλεις αυτά τα καλά έργα. Δυστυχώς συμβαίνει αυτό. Εγώ έκανα αυτό, έκανα το άλλο στην εκκλησία μου. Έχω κάνει αυτά τα στασίδια δώρο, ξέρω εγώ, αυτές τις εικόνες. Και περιμένει από το πνευματικό να το πει μπράβο. Και νομίζω ότι εκείνη την ώρα εξομολογείται. Αλλά ουσιαστικά προβάλλει τον εγωισμό του. Και βέβαια ο πνευματικός θα το βοηθήσει να δει τον αληθινό εαυτό του και να μετανοήσει. Αλλά εξαρτάται και από τον ίδιο. Επομένως, θα έλεγα ο ρόλος των γονέων είναι αυτός. Να βοηθήσει το παιδί να ανακαλύψει και τη γενικότερη κλίση του. Έχει κλίση προς την έγαμη ζωή ή προς την άγαμη ζωή. Πρέπει να το βοηθήσει το παιδί. Γιατί και ένα παιδάκι που έχει κλίση στην άγαμη ζωή, γιατί να το σπρώξεις εσύ να παντρευτεί. Ενώ μπορεί να κάνει κάτι που είναι ακόμα πιο, ας το πούμε, ανώτερο και πολύ έτσι ευάρεστο στον Θεό. Όχι ότι το άλλο δεν είναι ευάρεστο, και το ένα και το άλλο είναι ευάρεστο στον Θεό. Αλλά βλέπετε και ο Χριστός μας δεν ακολούθησε την έγαμη ζωή. Ακολούθησε την άγαμη ζωή, την παρθενική ζωή. Και ο άνθρωπος έτσι που καταφέρνει να ζήσει παρθενικά και δεν είναι δύσκολο, άμα προσέξει τις αισθήσεις του και τη φαντασία του, το νου του δηλαδή, τους λογισμούς του, αυτός μιμείται κατά ακρίβεια θα λέγαμε τον Χριστό. Αλλά και ο άλλος και ο έγκομος βεβαίως που ζει σύμφωνα με τις προδιαγραφές, τις εντολές του Θεού, με τις προδιαγραφές του Χριστού, και αυτός είναι ευάρεστος στον Θεό βεβαίως πάρα πολύ. Να βοηθάμε λοιπόν, λέει ο Γέροντας Παΐσιος, στους νέους να ακολουθήσουν την κλίση τους. Και θα πρέπει το παιδί να μένει ελεύθερο και να ακούει, αν θέλετε, και τις δύο απόψεις. Να έχει και τις δύο οπτικές και τις δύο περιοχές θεατές μπροστά του. Να μπορεί να δει και τις δύο ζωές, αν θέλετε. Δηλαδή και τη ζωή τη μοναχική, να μπορεί να του την εκδιπλώσει ο πατέρας, η μητέρα, να τον επιτρέψει να την δει και αυτή τη ζωή και την άλλη ζωή, την άγαμη ζωή. Πολλοί έρχονται, και την έγαμη ζωή, συγγνώμη. Και πολλοί, ξέρετε, έρχονται στο Άγιος και μου λένε, πάτερ, τι ωραία που είστε εδώ, αν ήμουν κι εγώ τα ήξερα αυτά νωρίτερα, ίσως δεν θα παντρευόμουν. Βέβαια, θα πεις, το λένε τώρα. Έτσι, τότε στην νεανική ηλικία, δεν ξέρουμε τι θα λέγανε. Αλλά όμως, θα λέγαμε, είναι και δίκαιο και σωστό να επιτρέψει ο γονιός το παιδί, ας πούμε, να πάει σε ένα μοναστήρι, να δει πώς είναι εκεί η ζωή, να συναστραφεί και ενδεχομένως να ανακαλύψει μια κρυμμένη του κλίση, μια κρυμμένη του ροπή προς το καλό, προς το αγαθό. Κάθε άνθρωπος έχει την κλίση του. Ο καλός Θεός έπλασε τον άνθρωπο ελεύθερο. Έχει αρχοντιά. Σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου. Ο Θεός, πόσο μάλλον εμείς οι άνθρωποι. Πρέπει να σεβόμαστε την ελευθερία των παιδιών μας, οι γονείς ας πούμε τώρα. Το ίδιο και τα παιδιά πρέπει να σέβονται την ελευθερία των γονέων. Γιατί έχουμε και τέτοια φαινόμενα που θέλουν και τα παιδιά τους γονείς υποτακτικούς τους. Ούτε αυτό είναι σωστό. Αλλά ούτε και οι γονείς πρέπει να θέλουν τα παιδιά υποτακτικούς τους σε αυτά τα θέματα του ποιο δρόμο θα διαλέξει το παιδί. Ούτε οι μητέρες στις κόρες ας πούμε να ασκούνε τέτοια θα έλεγα ψυχολογική βία ώστε να αναγκάσουν την κόρη να μπει στις προδιαγραφές της μάνας και στα σχέδια της μάνας
και στις οπτικές που έχει η μάνα για τη ζωή και στις υπεραξίες που έχει φτιάξει μέσα της η μάνα, που πολλές φορές δεν είναι σωστές αξίες, έτσι. Θέλω να πω, πολλές μητέρες που έχουν την καινοδοξία και την υπερηφάνεια το εμβάλλουν αυτό και στην κόρη τους. Τους λέει, τι θα πάρεις αυτόν τον παρακατιανό, ας πούμε, λέω, έτσι. Η καλόγρια θα γίνεις από την άλλη μεριά. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Λες και ο καλόγερος είναι το κατακάθι, ας πούμε, της κοινωνίας. Και δεν υπάρχει κάτι χειρότερο από αυτό. Ναι, αυτό είναι βία, ψυχολογική βία. Και είναι στέρηση ελευθερίας. Ενώ αν έλεγε το παιδί, ας πούμε, εγώ θα πάω στα ναρκωτικά, θα έλεγε το παιδί, μάλλον είναι το καημένο το παιδί, παρασύρθηκε, ας πούμε. Αλλά αν πει θέλω να πάω στο μοναστήρι, θα το πει, σαν πολύ με τους παπάδες. Λοιπόν, και θα αρχίσει, τα ξέρετε τι θα αρχίσει να λέει. Ενώ ο καλός Θεός έχει αρχοντιά. Σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου και αφήνει ελεύθερο τον καθένα να ακολουθήσει τον δρόμο που τον αναπαύει. Βλέπετε πόσο καλός είναι ο Θεός. Δεν μας ασκεί καθόλου βία. Σε σημείο που να νομίζει ότι δεν υπάρχει καν. Τόσο διακριτικός είναι ο Θεός. Ενώ τα πάντα τα πληρεί ο Θεός, τα γεμίζει τα πάντα, όλα ο Θεός μας τα δίνει. Τον αέρα, το φως, τα πάντα. Τις δυνάμεις για να κινηθούμε, για να ζήσουμε. Συντηρεί το σύμπαν όλο. Ενώ εμείς προσπαθούμε να το διαλύσουμε, κάνουμε κάθε προσπάθεια να το διαλύσουμε, πάλι υπάρχει το σύμπαν. Έτσι, συντηρείται. Πώς συντηρείται, τυχαίο είναι, όχι. Παρεμβαίνει ο Θεός. Εμείς με αυτά που κάνουμε θα το είχαμε διαλύσει χίλιες φορές το σύμπαν. Αλλά ο Θεός με τους αγγέλους του συντηρεί όλο αυτό το σύστημα και δουλεύει σαν ένα τελειότατο ρολόι. Και δεν θα γίνει τίποτα από αυτά που μας λένε οι διάφοροι προφήτες και προφητολόγοι για οικολογικές καταστροφές. Τίποτα δεν θα γίνει αν ο Θεός δεν αφήσει. Και ο Θεός αφήνει σύμφωνα με την αγάπη Του και το σχέδιό Του, όσο μας ωφελεί να πάθουμε. Ο Θεός λοιπόν δεν τους βάζει όλους στην ίδια γραμμή με μια στρατιωτική πειθαρχία. Γι' αυτό οι νέοι ας αφήσουν τον εαυτό τους ελεύθερο στον πνευματικό χώρο της ελευθερίας του Θεού. Βλέπετε πώς ο Θεός, ας πούμε, αυτή την ελευθερία, αν θέλετε τη μοναδικότητα, την αποτυπώνει στον καθένα μας και στο πλάσιμο ακόμα του ανθρώπου. Δηλαδή ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Κανένας δεν είναι χαλκομανία, πρέπει να το πούμε, φωτοτυπία του άλλου. Θα μπορούσε ο Θεός να φτιάξει όλους ένα σχέδιο. Δεν θα μπορούσε, όπως κάνουμε εμείς τις ουρανοξύστες. Όλοι οι όροφοι είναι το ίδιο, ας πούμε. Ο Θεός λέει, όχι, θα είσαι τελείως διαφορετικός. Και το ίδιο και όχι μόνο στους ανθρώπους, και σε όλα τα πλάσματα. Βλέπετε τα διάφορα ζωάκια, ας πούμε, οι γατούλες, όλα αυτά. Κανένα δεν είναι όμοιο με το άλλο. Έχει αυτή την αρχοντιά ο Θεός. Και δίνει στον καθένα μια μοναδικότητα, ώστε ο καθένας να νιώθει μοναδικός. Και καμιά καταπίεση. Και στον τρόπο που εκφράζει, και στον τρόπο που μιλάς. Είσαι ανεπανάληπτος. Κανένας δεν θα έρθει, ούτε ήρθε, σαν και σένα. Που να μιλάει όπως εσύ, περπατάει όπως εσύ, να σκέφτεται όπως εσύ. Και είσαι αυτή τη μοναδικότητα και το χαίρεσαι. Και το ίδιο μπορείς να εκφραστείς μοναδικά. Και δεν θέλει ο Θεός να σε βάλει σε ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψη. Σου λέει εσύ, αποφάσισε εσύ. Πώς θέλεις εσύ, πότε θέλεις εσύ, πώς θέλεις. Γι' αυτό και οι νέοι ας αφήσουν τον εαυτό τους ελεύθερο στον πνευματικό χώρο της ελευθερίας του Θεού. Δεν φοβούνται αν εξετάζουν ποια ζωή ακολούθησε ή θα ακολουθήσει ο τάδε ή ο τάδε. Έρχονται πολλοί και μου λένε, πάτε, όλες οι φίλες μου παντρεύτηκαν. Και τις πιάνει το μαράζι, ας πούμε. Και δύο φίλες παντρεύτηκαν, λοιπόν, τι έγινε. Επειδή το έκανε η άλλη, πρέπει να το κάνεις και εσύ. Ή επειδή δεν το έκανες ακόμα, λοιπόν, τι. Μην μας πιάνει τέτοια αγωνία, ας πούμε, και τέτοιο άγχος. Ή επειδή όλες οι φίλες μου γίνανε γιατροί και δικηγόροι και εγώ είμαι στα ΤΕΗ, ας πούμε. Και τι έγινε. Ας είσαι στα ΤΕΗ. Έπρεπε να γίνεις και εσύ σαν τις φίλες σου. Μην κοιτάμε τι κάνουν οι άλλοι. Έτσι ο καθένας είναι μοναδικός.
Και θα προσπαθήσει να βρει, και πρέπει να προσπαθήσει, να βρει τα μοναδικά χαρακτηριστικά του και να τα αξιοποιήσει. Και τότε θα λειτουργήσει σωστά μέσα στην κοινωνία και μέσα στην Εκκλησία. Γιατί αυτά τα χαρίσματα είναι δώρα του Θεού και τα έδωσε ο Θεός για να διακονήσουμε τους άλλους. Έχει ένα χάρισμα στο λόγο, έτσι, στην ομιλία. Είναι χάρισμα αυτό. Γιατί λοιπόν να κλειστεί σε ένα γραφείο? Επειδή όλοι οι φίλοι σου κλείστηκαν σε ένα γραφείο και να μην πας να μιλήσεις, ας πούμε, να γίνεις ένας δάσκαλος. Να μιλήσεις τα παιδιά για το Θεό. Ένας καθηγητής σε κάτι τέτοιο. Να αξιοποιήσεις αυτό το χάρισμα. Αντί να είσαι με τα χαρτιά και να γράφεις, ας πούμε. Και να θάψεις αυτό το χάρισμα που σου έδωσε ο Θεός. Ας μην εξετάζουμε λοιπόν τι κάνουν ο ένας ή ο άλλος, ή ακόμα, προσέξτε παιδιά μου, να μην εξετάζουμε τι μας λένε οι άλλοι. Και αυτό πολλές φορές μας επηρεάζει πολύ. Έρχονται και μου λένε μερικά παιδιά, πάτερ, όλοι μου λένε να γίνω έτσι, να γίνω γιατρός, ας πούμε. Και επειδή το λένε όλοι, εσύ θέλεις? Δεν θέλω. Αφού δεν θέλεις, ας το λένε όλοι. Επειδή είμαι καλή μαθήτρια, ας πούμε, όλοι μου λένε γιατρός. Καλά, σιγά. Δηλαδή όλοι που είναι καλοί μαθήτες θα πρέπει να γίνουν γιατροί? Αφού δεν σε αρέσει, δεν μπορείς με τα αίματα και με αυτά. Λέω ένα παράδειγμα. Έτσι. Μη μας επηρεάζει τι μας λένε οι άλλοι. Ιδίως οι άσχετοι. Άλλο να σου το πει ο πνευματικός. Ή να σου το πει ο πατέρας σου που έχει φόβο Θεού, η μητέρα σου. Και πάλι δεν θα το πάρεις απόλυτα, αλλά θα το λάβεις σοβαρά υπόψη σου. Και άλλο τι σου λέει ο κάθε άσχετος. Λοιπόν, οι νέοι ας αφήσουν ελεύθερο το πνευματικό, στο πνευματικό χώρο της ελευθερίας του Θεού, τον εαυτό τους, και να δεν πρέπει να επηρεάζονται από κανέναν. Να μην επηρεάζονται από κανέναν. Οι γονείς πάλι, οι πνευματικοί, οι εκπαιδευτικοί, πρέπει να βοηθούν τους νέους να διαλέγουν όποια ζωή είναι στα μέτρα τους και να ακολουθούν την πραγματική τους κλίση, χωρίς να τους επηρεάζουν ή να στραγγαλίζουν την κλίση τους. Βλέπετε, λέει ο γέροντας, ποιοι έχουν ρόλο και λόγο? Οι γονείς, οι πνευματικοί και οι εκπαιδευτικοί. Οι δασκαλοί σας, οι καθηγητές που σε ξέρουν τόσο καιρό, τόσα χρόνια ενδεχομένως. Αυτούς θα τους λάβεις υπόψη σου. Αλλά και αυτοί πρέπει να λειτουργήσουν σωστά. Άμα δεν λειτουργήσουν σωστά, θα σου πούνε λάθος πράγματα. Να μην στραγγαλίσουν την κλίση τους. Έτσι, ένα παιδί είναι, θέλει να γίνει χτίστης, ας πούμε. Έτσι. Γιατί να το βάλεις να γίνει γραφιάς, αφού του αρέσει τα πρακτικά, να δουλεύει έτσι. Μα θα πεις, δεν είναι τόσο έτσι χάι επάγγελμα ο χτίστης. Ας μην είναι. Η απόφαση για τη ζωή που θα ακολουθήσουν πρέπει να είναι δική τους. Όλοι οι άλλοι μόνο απλές γνώμες μπορούμε να εκφράσουμε. Και το μόνο δικαίωμα που έχουμε είναι να βοηθούμε τις ψυχές να βρουν το δρόμο τους. Και πολύ περισσότερο στα κορυφαία αυτά θέματα. Θα παντρευτώ ή θα γίνω μοναχός? Εκεί κατ' εξοχήν θα πρέπει να αφαιθεί ελεύθερος ο άνθρωπος. Και να είναι ανοιχτοί και οι δύο δρόμοι μπροστά του. Μερικές φορές όταν συζητάω με νέους που προβληματίζονται πάνω σε αυτό το θέμα, ενώ βλέπω τη ζυγαριά προς τα που γέρνει, δεν τους το λέω. Για να μην τους επηρεάσω. Βλέπετε, διάκριση του γέροντα. Ιδίως όταν κανείς, ας πούμε, κλείνει προς το μοναχισμό. Έτσι, και το βλέπω ο γέροντας. Δεν το έλεγε. Γιατί πρέπει ελεύθερα τελείως ο άνθρωπος να πάει στο μοναστήρι. Εκείνο που προσπαθώ να κάνω είναι να τους βοηθήσω όπως μπορώ να βρουν το σωστό δρόμο και την εσωτερική ειρήνη. Να αφαιρέσω από αυτό που τους αναπαύει ό,τι βλαβερό υπάρχει, για να αφήσω το καλό, το Άγιο, ώστε να ζουν και σε αυτή τη ζωή χαρούμενα κοντά στο Θεό και στην άλλη ζωή πιο χαρούμενα. Ειλικρινά, όποια ζωή και αν ακολουθήσει ένας νέος που γνωρίζω, θα χαρώ και πάντα θα έχω το ίδιο ενδιαφέρον για τη σωτηρία της ψυχής του. Φτάνει να είναι κοντά στο Χριστό, μέσα στην Εκκλησία.
θα νιώθω αδελφός του, γιατί θα είναι παιδί της μητέρας μας Εκκλησίας. Έτσι. Όχι άμα γίνει μοναχός θα τον αγαπάω, άμα δεν γίνει ας πούμε. Θα το θεωρώ παραπέδι μου, το ίδιο. Έτσι, έτσι είναι. Ο πνευματικός άνθρωπος όλους τους δρόμους τους έχει εξίσου και χαίρεται. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι σε ποιο δρόμο θα πας, να γίνω μοναχός ή να γίνω έγκαμος. Το πρόβλημα είναι είσαι με τον Χριστό ή δεν είσαι. Και μετά κάνω ό,τι θέλεις. Παντρέψου, γίνε μοναχός, ό,τι θες κάνω. Αρκεί να είσαι με τον Χριστό. Φυσικά χαίρομαι ιδιαίτερα τους νέους που ακολουθούν τη μοναχική ζωή. Γιατί όντως είναι σοφός αυτός που ακολουθεί αυτή την αγγελική ζωή. Διότι ξεφεύγει το αγκίστη του διαβόλου που έχει ως δόλωμα τον κόσμο. Δεν μπορείς όμως να βάλεις όλους τους ανθρώπους στο ίδιο καλούπι. Έτσι βλέπετε ο γέροντας λέει πώς είναι τα πράγματα και έτσι είναι. Γιατί αυτά τα λέει ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή. Και ο Απόστολος Παύλος. Θέλω λέει να είστε όπως εγώ. Αλλά δεν μπορώ να σας βάλω βρόχο, θηλιά. Εγώ είμαι άγαμος. Δεν μπορώ να σας αναγκάσω. Θα ήθελα. Γιατί θα ήθελα. Επειδή σας αγαπώ. Και δεν θέλω να μπείτε στην διαδικασία αυτή την οδυνηρή του να ζήσετε μέσα στον κόσμο με όλες αυτές τις βασανιστικές καταστάσεις του κόσμου. Και όλες αυτές τις μέρημνες, όλες αυτές τις... όλη αυτή την κούραση. Όλη αυτή τη θλίψη που μπορεί κανείς να μην αποφύγει. Αλλά δεν μπορείς όλους να τους αναγκάσεις. Βλέπεις ο Χριστός δεν έδωσε σαν εντολή το μοναχισμό. Δεν είναι εντολή να γίνεις μοναχός. Παρόλο που είναι ο δρόμος της τελειότητας. Γιατί δεν ήθελε να επιβάλλει σε όλους βαρύ φορτίο. Προσέξτε όμως, μας ζητάει να γίνουμε τέλειοι. Που σημαίνει και μέσα στον έγκαμο βίο πάλι θα πρέπει να ζήσεις σχεδόν σαν μοναχός θα έλεγα. Να φτάσεις στην τελειότητα. Να ολοκληρωθείς πνευματικά μέσα στην έγκαμη ζωή. Το οποίο βεβαίως είναι πιο δύσκολο. Γιατί εκεί κάθε μέρα θα έχεις τα παιδιά, θα έχεις τις πεθερές, τους πεθερούς, ένα σωστό πράγματα και δεν θα έχεις τόσο πολύ χρόνο για τα πνευματικά. Ενώ στο μοναστήρι είναι όλη η ζωή δομημένη ώστε να έχει κέντρο τον Χριστό και την προσευχή και τον πνευματικό αγώνα. Γι' αυτό είναι πολύ πιο εύκολο. Αλλά για να το ζητάει ο Χριστός μας, τέλειοι γίνεστε, σημαίνει ότι παντού είναι δυνατό. Επομένως δεν δικαιολογούνται οι έγγραμμοι να πούνε ότι αφού είναι πιο δύσκολο, εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Μπορείς να το κάνεις, αλλά θα το κάνεις με μεγαλύτερο κόπο. Γι' αυτό όταν ο νεανίσκος τον ρώτησε, τον Κύριό μας, πώς θα σωθεί, ο Χριστός του απάντησε, τήρησε τις εντολές. Και όταν εκείνος είπε ότι τις τηρεί και ρώτησε τι ετήστερο, τι μου λείπει ακόμα. Τις εντολές τις τηρώ. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να κάνω περισσότερο. Για να γίνω τέλειος, ο Χριστός του είπε, ένα σου λείπει. Εάν θέλεις να είσαι τέλειος, να πας, να πουλήσεις όσα έχεις και έλα να με ακολουθήσεις. Βλέπετε, αυτό δεν είναι εντολή, αυτό είναι προαίρεση. Εάν θέλεις να γίνεις τέλειος, πήγαινε, πούλησε όσα έχεις και ακολούθησέ με. Δώσουμε αυτό τον ολοκληρωτικό τρόπο, με αυτή την αφιέρωση, την ολοκληρωτική σε μένα. Δηλαδή, προσέξτε τώρα ο γέροντας Παΐσιος τι ωραία το λέει. Αν έβρισκε ο Χριστός μας κανένα φιλότιμο, τότε του μιλούσε για την τελειότητα. Δεν το έλεγε σε όλους. Στον καθένα που τον πλησίαζε δεν του έλεγε να πούλησε τα όλα και άλλα ακολούθησέ με. Αλλά σε αυτούς που είχαν προοδεύσει πνευματικά και είχαν πιο πολύ φιλότιμο, πιο πολύ διάθεση για ανώτερη ζωή, πνευματική ζωή. Δεν έβαζε θηλιά στον κόσμο. Ούτε διδάσκει το μοναχισμό. Είτε θα έβαζε φωτιά. Και ίσως πολλοί θα έτρεχαν αδιάκριτα να γίνουν μοναχοί και θα γινότανε κακό. Γιατί στο βάθος δεν θα το ήθελαν.
Έριξε μόνο τη σπίθα και όταν ήρθε η κατάλληλη στιγμή, πρόβαλε ο μοναχισμός. Έτσι κι εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να βιάζουμε τους άλλους. Μόνοι τους, αν θέλουν, ας βιάσουν τον εαυτό τους. Μόνο τον εαυτό μας έχουμε δικαίωμα να βιάσουμε και αυτόν πάλι με διάκριση. Έτσι βλέπετε, δεν πρέπει να πιέζουμε τον άλλον. Να γίνει καλός, να κάνει ανώτερη ζωή, πνευματική ζωή. Όχι. Τον εαυτό σου θα βιάζεις, θα πιέζεις και αυτό θα μιλάει στον άλλον. Βλέπετε οι Άγιοι πώς μας διδάσκουν. Μας διδάσκουν και με τα λόγια τους, τα οποία όμως είναι πολύ απαλά, αλλά κυρίως μας διδάσκουν με τη βία που ασκήσαν στον εαυτό τους. Και διαβάζεις, ας πούμε, ο τάδε Άγιος έκανε τόσες μέρες νηστεία, τόσες ώρες αγρυπνία κάθε μέρα, τόσες ακολουθίες, τόσες προσευχές. Και λες, εγώ τι κάνω. Αυτός έκανε 5 ώρες, ας πούμε, προσευχή, εγώ κάνω 5 λεπτά και αν τα κάνω και αυτά. Αυτός έκανε 5 μέρες να φάει, εγώ δεν αντέχω ούτε μια μέρα να μην φάω, ας πούμε. Ούτε 5 ώρες δεν αντέχω. Και από αυτό διδάσκεσαι. Έτσι. Και βλέπετε, αυτό είναι πολύ ελεύθερο. Δεν ασκούνε βία ούτε ο Χριστός μας ούτε οι Άγιοι πάνω μας. Αλλά ασκούνε βία στον εαυτό τους. Και ο Χριστός μας άσκησε βία στον εαυτό του. Πάρα πολύ βία. Αγρυπνούσε ολόκληρες νύχτες στην προσευχή. Για ποιο λόγο? Είχε ανάγκη? Ο ίδιος δεν είχε προσωπικά ανάγκη. Αλλά για να μας διδάξει εμάς αυτό. Ότι κοιτάξτε, εγώ που είμαι και Θεός και δεν έχω και ανάγκη, και όμως αγρυπνώ στην προσευχή. Εσείς κάντε κι εσείς κάτι. Αγωνιστείτε κι εσείς λίγο. Αγρυπνήστε κι εσείς λιγάκι. Κόψτε λίγο από την καλοπέρασή σας, από την ανάπαυσή σας. Αυτός λοιπόν είναι ο σωστός τρόπος για να βοηθήσουμε τους άλλους να ανέβουν πνευματικά. Πάντα υπάρχει αυτή η απορία. Έχω τον μπαμπά μου στο σπίτι που δεν ακολουθεί. Τι να κάνω, τι να του πω, δεν είναι τι να του πεις. Είναι τι βία θα ασκήσεις στον εαυτό σου. Ώστε να του δει ο μπαμπά σου και να πει για στάσου, η κόρη μου κάνει τόσο, εγώ τι πρέπει να κάνω. Το ίδιο και για αυτό το θέμα του μοναχισμού. Δεν έχεις δικαίωμα να το σπρώξεις κανέναν άνθρωπο να γίνει μοναχός. Ούτε ακόμα και αυτό που κάνουν μερικοί, είναι άρρωστο το παιδί, ας πούμε, και λένε, ξέρεις, όταν είσαι μικρός άρρωστος, εγώ σε έταξα να γίνεις καλόγερος. Και πώς τον έταξες? Δεν είχες δικαίωμα να τον τάξεις. Υποσχέθηκε δηλαδή για σένα η μάνα σου να γίνεις καλόγρια ή καλόγερος. Δεν είναι σωστό αυτό. Θα πρέπει ελεύθερα το παιδί, όταν έχει την ανάλογη ωριμότητα, να το αποφασίσει, αν θέλει. Λοιπόν, και εγώ, λέει ο Γέροντας Παΐσιος, μέχρι τώρα σε κανένα νέο δεν είπα ούτε να παντρευτεί, ούτε να γίνει καλόγερος. Προσέξτε, ούτε να παντρευτεί. Σήμερα ο κόσμος όλοι σου λένε παντρεύσου, παντρεύσου. Λες και είναι το πιο απλό πράγμα και το πιο εύκολο. Ενώ δεν είναι. Όπως δεν είναι εύκολο να γίνεις μοναχός, έτσι δεν είναι εύκολο και να κάνεις οικογένεια, σωστή οικογένεια. Να πας στην εκκλησία και να στεφανωθείς, εύκολο είναι. Αλλά μετά από λίγο, οι πιο πολλοί το διαλύουν, βλέπετε. Και είναι όλοι με 2 και με 3 γάμους και δεν ξέρω και τι άλλο. Αν κάποιος με ρωτήσει, του λέω, να κάνεις αυτό που σε αναπαύει. Φτάνει να είσαι κοντά στον Χριστό. Βλέπετε τι απλό. Ίσως και εσείς να έχετε την απορία, να γίνω μοναχός ή να παντρευτώ. Τι θέλει από μένα ο Θεός? Και το ρωτάνε καμιά φορά και στους πνευματικούς. Και στους γεροντάδες. Τι θέλει από μένα ο Θεός? Λες και είσαι κάτι πολύτιμο, ας πούμε. Και το είχα ρωτήσει εγώ κάποτε στον Γέροντα Παΐσιο. Και μου λέει, ο Θεός δεν έχει ανάγκη από εμάς. Μπορεί να ρίξει ένα κεραυνό και αυτός που βλαστημάει να σταματήσει να βλαστημάει. Δεν έχει ανάγκη από εμάς να βγούμε στον κόσμο, ας πούμε, να το πούμε να μην βλαστημάει. Θα πεις, δεν πρέπει να το λέμε και αυτό. Θα το πούμε, αλλά δεν είναι ότι γίνεται από εμάς. Ο Θεός το κάνει. Αν έχετε εμάς να χρησιμοποιούμε το λόγο Του.
Επομένως δεν είναι τι θέλει ο Θεός από σένα, αλλά τι θέλεις εσύ στο συγκεκριμένο θέμα. Ε? Εσύ τι σ' αναπάβει. Σ' αναπάβει να γίνεις μοναχός. Προχώρα. Μα θα πεις πως αποτύχω, άμα δεν είμαι για εκεί. Και εγώ ξέρω δεν θα αποτύχετε ποτέ. Γιατί αν εσύ από φιλότιμο διαλέξεις αυτό το δρόμο, έστω και αν δεν είναι η κλίση σου, ας το πούμε και έτσι, ο Θεός θα σε βοηθήσει. Γιατί βοηθάει πολύ τα φιλότιμα παιδιά του ο Θεός και του δίνει και διπλό στεφάνι. Αν ένας έχει κλίσει, ας πούμε, προς τον κοσμικό τρόπο ζωής και από φιλότιμο, από αγάπη στο Χριστό πει θα γίνω μοναχός, δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχει. Ο Θεός θα του δώσει διπλό στεφάνι. Και διότι ξεπέρασε την ροπή προς τον κόσμο και διότι έγινε μοναχός. Επομένως, μη φοβάσαι ότι θα αποτύχεις. Δεν θα αποτύχεις. Λέει κάπου ο Χριστός μας, όταν του είπαν ότι συμφέρει να μην παντρεύεται ο άνθρωπος. Έκανα μια συζήτηση με τους Αποστόλους. Οι Απόστολοι με τον Χριστό μας έκανα μια συζήτηση. Και τους είπε ο Χριστός ότι δεν επιτρέπεται να χωρίζει ο άνθρωπος τη γυναίκα του, να τη διώχνει. Γιατί το κάνανε οι Εβραίοι έτσι, όταν ήταν καμιά στριμμένη, τη διώχνανε. Και τους έδινε και δικαίωμα ο Μωσαϊκός νόμος, γιατί μπορεί και να τη σκότωνα. Και προκειμένου να τη σκοτώσουν, τους έδινε το δικαίωμα ο Μωυσής να γράψουν ένα χαρτί ότι είναι ελεύθερη, να φύγει. Και δεν διώχνανε. Από αγάπη το έκανε ο Θεός μέσα από τον Μωυσή, έτσι, για να μην γίνεται φωνικό. Λοιπόν, και τους λέει ο Χριστός μας, αυτό το είπε ο Μωυσής στην Παλαιά Διαθήκη. Εγώ όμως σας λέω ότι ποτέ δεν επιτρέπεται ο άνθρωπος να χωρίσει τη γυναίκα του. Βλέπετε, μας πάει ένα σκαλοπάτι παραπάνω ο Χριστός. Εκτός από λόγο μοιχείας. Έτσι, μόνο τότε, άμα πέσει η μοιχεία. Η γυναίκα τότε επιτρέπεται, δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά επιτρέπεται εκεί να τη χωρίσεις. Σε καμιά άλλη περίπτωση δεν επιτρέπεται. Και όταν τα άκουσαν αυτό οι Απόστολοι, λένε, άμα είναι έτσι τα πράγματα, λέει, Κύριε, τότε καλύτερα να παντρευόμαστε. Δεν συμφέρει να παντρεύεσαι. Γιατί εννοούσε ίσως ότι οι πιο πολλές δεν στέκονται καλά, οπότε πρέπει να τις χωρίσουμε. Ας πούμε, δεν αντέχω. Και τι του λέει ο Χριστός. Αυτό λέει, το να μείνεις δηλαδή άγαμος έτσι και να μην παντρευτείς, ου πάντες χωρούσι. Δεν μπορούν όλοι να τον προχωρήσουν αυτό το δρόμο, να τον βαδίσουν αυτό το δρόμο. Αλ εις δέδοτε. Αλλά τον προχωρούνε αυτοί στους οποίους έχει δοθεί αυτός ο δρόμος. Και όταν ακούς αυτό τώρα λες, μα τώρα εδώ τι λέει ο Χριστός, δηλαδή μας έχει βάλει σε μία σίδηρο τροχιά, μας έχει δώσει έναν ορισμένο δρόμο που πρέπει να βαδίσουμε. Εις δέδοτε. Τι σημαίνει αυτό το εις δέδοτε. Είναι σπουδαίο να το ξεκαθαρίσουμε. Δηλαδή ο Χριστός μας βάζει και μας λέει, σε σένα σε έχω δώσει το χάρισμα να γίνεις άγαμος, στον άλλο δεν το έχω δώσει. Μα γιατί, δεν είναι αδικία αυτό. Δεν είναι μεροληψία. Είναι. Είναι. Γιατί. Και εγώ θέλω να γίνω άγαμος, ας πούμε. Θα μπορούσε να πει ένας. Αλλά δεν εννοεί αυτό. Ο Θεός ποτέ δεν μας βάζει σε ιδιοτροχίες. Ούτε έχει απόλυτο προορισμό. Δηλαδή, εσύ είσαι προορισμένη να γίνεις μοναχή. Εσύ είσαι προορισμένη να γίνεις έγαμη. Θέλεις, δεν θέλεις. Όχι. Αυτό δεν ισχύει. Είναι λάθος. Είναι αίρεση. Ο απόλυτος προορισμός είναι αίρεση. Και έχει καταδικαστεί από την Εκκλησία. Γιατί κάποιοι το λέγανε. Ότι υπάρχει απόλυτος προορισμός. Και είσαι προορισμένος να σωθείς, είσαι προορισμένος να πας στην κόλαση. Αλλήμον. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, τι σημαίνει τότε το εις δέδοτε. Πρέπει να δούμε τι λένε οι Άγιοι Πατέρες. Πώς το ερμηνεύουν. Λοιπόν, θα πάρουμε τον Άγιο Ισίδωρο τον Πιλουσιώτη, ένα σπουδαίος πατέρας. Το 4ο αιώνα που έγραψε πάρα πολλές επιστολές. Και ερμηνεύει αυτό το χωρίο και λέει τι σημαίνει το εις δέδοτε. Τι σημαίνει το εισδέδονται, τι σημαίνει τους έχει δοθεί, σε ποιους δίνει ο Θεός δηλαδή και σε ποιους δεν δίνει το χάρισμα να γίνουν άγαμοι, να μείνουν άγαμοι. Και απαντάει, ξέρει κανείς, τι απαντάει. Τη θέλουση,
σε αυτούς που θέλουν. Σε αυτούς που θέλουν τους το δίνει το χάρισμα. Επομένως, δεν είναι ότι προηγείται ο Θεός, εσύ προηγείσαι πάλι. Εσύ είσαι πάλι μπροστά και λες, Θεέ μου, θέλω. Άμα το θέλεις, θα σου δώσει το χάρισμα της αγαμίας. Επομένως, δεν υπάρχει απόλυτος προορισμός, αλλά υπάρχει ελευθερία του ανθρώπου. Και όταν ο Θεός δει ότι εσύ κινείσαι προς αυτόν τον δρόμο, θα στα δώσει όλα. Και, και τον τρόπο και τη δύναμη να το κάνεις αυτό που θέλεις. Όπως και το άλλο, έτσι. Θες να γίνεις έγκυος, θα προσευχηθείς, θα σου δώσει το χάρισμα. Γιατί γι' αυτό χάρισμα είναι έτσι. Θα σου δώσει τις δυνατότητες να γίνεις έγκυος σωστός. Και γι' αυτό και σε ευλογεί και σε στεφανώνει και σε διδάσκει με αυτή την ακολουθία του γάμου. Τι σημαίνει γάμος. Ξέρετε ότι αφενός με τα στέφανα σημαίνουν την νίκη στον αγώνα της αγνότητας. Και μετά τα τροπάρια εκεί, ο χορός, η Σαΐα χόρευε και Άγιοι Μάρτυρες, σημαίνουν ότι μπαίνεις στον δρόμο του μαρτυρίου. Έτσι, είναι ένα μαρτύριο ο γάμος. Άγιοι Μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες. Αυτό το τροπάριο δεν λένε. Μετά το Ισαΐα χόρευε. Τι σημαίνει αυτό. Ότι διαλέγεις να μαρτυρήσεις. Διαλέγεις να σταυρωθείς. Διαλέγεις να πεθάνεις για τον Χριστό. Αυτό είναι ο γάμος. Όπως και ο μοναχός, το ίδιο δεν είναι. Έχετε δει ένα σχήμα που είναι ο μοναχός πάνω στο σταυρό και τον χτυπάνε από κάτω οι δαίμονες με τα βέλη. Και ο μοναχός αυτό κάνει. Σταυρώνεται. Είναι ένα σταυρός ο μοναχισμός. Σταυρώνεσαι ως προς τον κακό εαυτό σου, ως προς τα πάθη σου και έτσι σώζεσαι. Έτσι βγαίνει στην Ανάσταση. Το ίδιο και ο έγαμος. Σταυρώνεται. Κόβει το θέλημά του, το σύζυγό του, το σύζυγό του. Δεν κάνει αυτά που του αρέσουν, αλλά αυτά που θα του πει ο σύζυγός του, η σύζυγός του, έτσι, που είναι ο γέροντάς του, η γέροντισσά του αντίστοιχα, εκτός πάντα αμαρτίας, όσο είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, και έτσι καθαρίζεται από το μεγάλο εμπόδιο που είναι το θέλημα, που είναι η υπερηφάνεια, που είναι ο εγωισμός. Το μεγάλο εμπόδιο που μας εμποδίζει να βρούμε τον Θεό. Να ενωθούμε τον Θεό. Ο μοναχός κάνει πάλι υπακοή στο γέροντά του και καθαρίζεται από το ίδιο εμπόδιο. Και στους δύο το ίδιο εμπόδιο είναι. Το εμπόδιο και στους δύο είναι το θέλημα. Αν λοιπόν δεν το κόψεις αυτό, δεν το βγάλεις αυτό το εμπόδιο, δεν σταυρωθείς. Και είναι οδυνηρό να βγάλεις αυτό το εμπόδιο. Είναι πόνος, γι' αυτό είναι σταύρωση. Γι' αυτό είναι μαρτύριο. Και στη μια ζωή και στην άλλη είναι μαρτύριο. Να κόψεις το θέλημά σου. Να πας στο μοναστήριο, σου πει γερότησα, δεν θα φας σήμερα, ας πούμε. Ή δεν θα πας στην τράπεζα σήμερα, θα κάτσεις να φας μόνη σου, ας πούμε. Ή δεν θα κάνεις το διακόνημα που έχεις να κάνεις σήμερα, θα κάνεις αυτό που θα σου πω εγώ. Και σου χωλάει όλα τα σχέδια που έχεις κάνει εσύ. Και πεις να βραγημένο. Και το ίδιο και ο σύζυγός σου, μπορεί να σου πει, δεν θα πας εκεί που έχεις σχεδιάσει. Μα ξέρεις, εγώ τα έχω από μέρες, τα έχω προγραμματίσει, δεν θα πας. Δεν σου επιτρέπω. Πρέπει να κάνεις υπακοή. Γιατί έτσι καθαρίζεις από τη μεγάλη ιδέα που έχεις για τον εαυτό σου. Έτσι λοιπόν οι νέοι θα πρέπει να κάνουν αυτό που τους αναπαύει. Τελείως ανεπηρέαστοι από όλους και από όλα. Και να δούνε τι θέλουν πραγματικά. Γιατί δυστυχώς ή τέλος πάντων η οικονομία Θεού δεν ξέρουν κάποιοι τι θέλουν. Ίσως μέχρι μια ορισμένη ηλικία. Και σου λέει δεν ξέρω. Είτε το ένα είτε το άλλο. Δεν έχουν ξεκαθαρίσει μέσα τους τι θέλουν ακριβώς. Εκεί πρέπει να περιμένουν. Μέχρι να ξεκαθαρίσει. Μέχρι να δει που γέρνει η ζυγαριά, όπως λέει ο Γεροπαΐσιος, έτσι. Αλλά μέχρι να δεις, δεν θα κάθεις άπραγος, θα μπεις στη διαδικασία να σπουδάσεις, να πάρεις ένα πτυχίο, να ξέρεις μια τέχνη, γιατί κάποιο αργότερα πολύ πιθανό θα σου χρειαστεί αυτό. Είτε στο μοναστήρι να πας, είτε οικογένεια να κάνεις, είναι χρήσιμο να ξέρεις κάτι, να έχεις ένα χαρτί. Επομένως, μέχρι να ξεκαθαρίσει μέσα σου, σπούδασε. Κάνε αυτά που μπορείς να κάνεις. Και σιγά σιγά θα δεις για πού είσαι. Αν λοιπόν με ρωτήσει ένας νέος, του λέω, να κάνεις αυτό που σε αναπαύει.
Φτάνει να είσαι κοντά στο Χριστό. Βλέπετε το ζητούμενο. Δεν σημαίνει που πήγες στο μοναστήρι σώθηκες. Έγινες άγγελος πια. Αγγελοποιήθηκες. Μόνο που πέρασες στην πόρτα του μοναστήριου έγινες άγγελος. Και μερικοί κοσμικοί που πάνε στα μοναστήρια νομίζουν ότι θα δουν πήγες αγγέλος, ας πούμε. Και άμα δουν και κάτι παράξενο λιγάκι, σου λέει καλά, είναι και καλόγρια και κάνει έτσι, είναι καλόγερος τώρα και καπνίζει, ας πούμε. Καπνίζει. Και ακούει και ραδιόφωνο. Ακούει και ραδιόφωνο. Λοιπόν, γιατί σε παραξενεύει. Αυτός μπορεί στην άλλη του ζωή, την προηγούμενη ζωή του, να ντάσπαγε κάθε βράδυ, ας πούμε, στα νυχτερινά κέντρα. Και τώρα του μείνει αυτό το ραδιοφωνάκι. Λοιπόν, εσύ, τι νομίζεις, θα δεις κανένα πήγε άγγελο. Ή μπορεί να δει κανένα μοναχό να πίνει, να πίνει, ας πούμε. Εντάξει. Μπορεί στον κόσμο να ήταν κάθε μέρα μεθυσμένος. Και εκεί πίνει λιγάκι, ας πούμε. Δεν ξέρεις τι αγώνα έχει κάνει αυτός. Και το μοναστήρι είναι ένα μεγάλο νοσοκομείο. Και μπαίνεις εκεί πέρα και δεν θα δεις αγγέλους. Θα δεις ανθρώπους οι οποίοι μετανοούνε. Που κλαίνουν τις αμαρτίες τους. Το θέμα είναι τώρα, εσύ που σκέφτεσαι να πας στο μοναστήρι, αν εκεί που θα πας, θα ζήσεις τον Χριστό ή όχι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το έχεις αποφασίσει να πας στο μοναστήρι για να βρεις τον Χριστό. Τότε είσαι σωστός. Όχι για άλλο λόγο, για κανένα λόγο. Θα πας εκεί για να ζήσεις τον Χριστό, να χαρείς την ένωσή σου με τον Χριστό. Και τότε πέτυχες. Το ίδιο και ο έγαμος, προσέξτε. Για τον ίδιο λόγο παντρευόμαστε. Για να ζήσουμε τον Χριστό. Μέσα στο πρόσωπο του συζύγου πρέπει να βρεις τον Χριστό. Και να ζήσεις τον Χριστό μέσα από αυτή την κοινωνία αγάπης. Την τέλεια ένωση με τον άλλο, με τον σύζυγο, να φτάσει στην τέλεια ένωση με τον Χριστό. Μέσα από την ανιδιοτελή αγάπη που θα δείξει τον σύζυγο, που θα τον αγαπάς ακόμα και αν εκείνος δεν σε αγαπάει, που είναι πολύ δύσκολο, δεν είναι. Όταν όλο σε μισεί, σε εχθρεύεται, εσύ να συνεχίσει να τον αγαπάς, μέσα από αυτή τη σχέση λοιπόν θα φτάσεις να ζήσεις τον Χριστό. Το έχεις στο μοναστήρι. Δεν σημαίνει που πήγες στο μοναστήρι όλοι θα σε αγαπάνε. Θα έχει και καλόγρες που θα σε κυνηγάνε, ας πούμε. Γιατί είναι όλοι απαθείς, δεν είμαστε απαθείς. Θα έχει και καλόγρες που θα σε ζηλεύουν, ας πούμε. Έτσι. Και θα έχει και καλόγρες που μπορεί να σε βρίσουν κιόλας. Λοιπόν, τι θα πεις, πω, να πω σε κανένα άλλο μοναστήρι. Να βρω αγγέλους. Και στο άλλο τα ίδια θα βρεις. Και όλα τα μοναστήρια του κόσμου να γυρίσεις, τα ίδια θα βρεις. Γιατί πρέπει να μάθεις να αγαπάς αυτούς τους ανθρώπους. Που είναι, ας το πούμε, υποθεραπεία. Υποανάρρωση, αν θέλετε. Όλοι είμαστε υποανάρρωση και υποθεραπεία. Αλλιώς δεν πετυχαίνει. Ούτε ο μοναχός, ούτε ο έγκαμος. Το ίδιο και στο γάμο, έτσι. Θα δεις ότι ενώ στην αρχή το σύζυγός τον έβλεπε σαν άγγελο, έτσι, εξειδανικευμένο, το παραχωρεί και ο Θεός αυτό, έτσι, γιατί αλλιώς δεν θα παντρευόταν κανένας. Μετά από ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια συζυγικής ζωής, θα ανακαλύψεις ότι έχει πάρα πολλά ελαττώματα ή ότι έχει όλα τα ελαττώματα. Και εκεί θα πρέπει να εμείνεις την αγάπη. Να είσαι σταθερός στην αγάπη την πρώτη. Θυμηθείτε, λέει, στην Αποκάλυψη, έχω, λέει, εναντίον σου ότι την αγάπη την πρώτη αφήκας. Άφησες την πρώτη σου αγάπη. Το λέει σαν από τους επισκόπους ο Χριστός. Δεν με αγαπάς όπως με αγαπούσες τα πρώτα χρόνια που ήρθες κοντά μου. Έτσι θα πρέπει και στη συζυγική ζωή. Αυτή η πρώτη αγάπη να είναι καθαρή, να είναι σταθερή και θα έλεγα ακόμα να υπερβαθεί. Γιατί η πρώτη αγάπη συνήθως έχει και μικρόβια. Έτσι, αυτό που λένε έρωτας έχει μικρόβια μέσα, δεν είναι τέλεια αγάπη. Έτσι, γιατί έχει μέσα το στοιχείο της ανταπόδοσης. Ζητάς από τον άλλον ανταπόδοση στην αγάπη που του δείχνεις. Ενώ η τέλεια αγάπη είναι μη ανταποδοτική. Θα πρέπει να φτάσεις να αγαπήσεις τον άλλον χωρίς να περιμένεις καμιά ανταπόδοση. Να περιμένεις και το αντίθετο, έτσι, να περιμένεις και μίσος ακόμα. Και αντιπάθεια. Εσύ να επιμένεις να τον αγαπάς. Ενώ εκείνος σε σταυρώνει. Εσύ να τον υπερασπίσεις μπροστά στο Θεό και να λες, Θεέ μου, συγχωρήσε το, δεν ξέρει τι κάνει. Και να του λες, αγαπώ. Λοιπόν, το ίδιο πρέπει να γίνει και στο μοναχισμό. Και αυτούς τους πρώτους που σου κάναν τη ζωή δύσκολη,
Πρέπει να τις αγαπήσεις και να τις αγαπήσεις ακόμα περισσότερο. Γιατί συνήθως όποιος πάει στην, και είναι προτάρης, ας πούμε, παντού θα το δείτε αυτό, σε μια εργασία που θα πάτε. Όταν είσαι στην αρχή, συγγνώμη για την έκφραση, το ψάρι όπως το λένε, έτσι, στην αρχή πέφτουν όλοι πάνω σου, να σε εκμεταλλευτούν, όλοι τι βαριούνται να κάνουν αυτοί, θα σου το δώσουν εσένα να το κάνεις, έτσι δεν είναι, να κάνεις όλη τη λάντζα. Λοιπόν, ναι, έτσι λειτουργεί ο κόσμος. Και μπορεί έτσι να γίνει και στο μοναστήρι, ακόμα και στην οικογένεια. Έτσι, να σε εκμεταλλευτεί η πεθερά σου, να σε εκμεταλλευτεί, ξέρω εγώ, ο πεθερός σου και ο σύζυγός σου ακόμα. Λοιπόν, όλα αυτά πρέπει να τα υπομείνεις για χάρη της αγάπης. Και όχι μόνο να τα υπομείνεις, αλλά και να τις αγαπήσεις ακόμα περισσότερο. Και έτσι καθαρίζεσαι. Και έτσι τελειοποιείσαι στην αγάπη και έτσι ζεις τον Χριστό. Λοιπόν, αν δεν πας με αυτή την προοπτική, θα αποτύχεις. Αν πεις έτσι είστε, γεια σας, φεύγω. Εσύ χάσεις. Εσύ θα χάσεις τη θεραπεία σου. Όπως και στο νοσοκομείο, όποιος μπαίνει, θεραπεύεται. Όχι απαραίτητα. Άμα σηκωθεί να φύγει, δεν θα θεραπευτεί. Άμα δεν κάνει υπομονή στον γιατρό που ενδεχομένως θα τον πονέσει, θα του δώσει ένα πικρό φάρμακο και πει πω, πω εδώ είναι. Πολύ άσχημα τα πράγματα. Να πάω σε κανένα άλλο νοσοκομείο που να δίνουν γλυκά φάρμακα, ας πούμε. Δεν θα βρεις. Παντού τα φάρμακα είναι τα ίδια. Αν λοιπόν κάποιος με ρωτήσει τι να κάνει, του λέω αυτό που σε αναπαύει. Και αν μου πει ότι δεν αναπαύεται στον κόσμο, λέει ο Ιεροπαΐσιος, τότε του μιλάω για τον μοναχισμό. Βλέπετε διάκριση του γέροντα. Για να τον βοηθήσω να βρει τον δρόμο του. Γιατί τότε του μιλάει, γιατί? Για να τον βοηθήσει. Να βρει τον δρόμο του. Να του πει παιδί μου, εντάξει, δεν αναπαύεις στον κόσμο, μην πας να αυτοκτονήσεις, υπάρχει κι άλλος δρόμος. Να πάρεις τα βουνά. Έτσι, όπως τα πήρα και εγώ. Έτσι, ούτε να τρελαθείς. Γιατί δυστυχώς κανένας δεν λέει στα παιδιά για μοναχισμό. Δεν ξέρω αν σας είπε κανένας για μοναχισμό. Εκτός από εδώ πέρα. Έτσι, στα σπίτια δεν ακούν τα παιδιά για μοναχισμό, όπως και εγώ δεν άκουσα για μοναχισμό. Δεν ήξερα για Άγιο Όρος σχεδόν. Πότε, ας πούμε. Δευτέρα, τρίτη ηλικία μου να άκουσα κάτι για Άγιο Όρος. Έτσι, γιατί κανένας δεν σου μιλάει για μοναχισμό. Αν δεν έχεις και μία σχέση έτσι με ανθρώπους της Εκκλησίας που να αγαπάνε τον μοναχισμό. Γιατί δυστυχώς και μέσα στην Εκκλησία δεν αγαπάνε όλοι τον μοναχισμό. Και ιερείς ακόμα. Και πνευματικοί ακόμα. Έτσι υπάρχουν και πνευματικοί, έλεγε ο Ιεροπαΐσιος, καλογερομάχοι. Τα έχετε ακούσει. Που μάχονται στους καλογέρους. Γιατί δεν τα έχουν πιάσει σωστά τα πράγματα. Γι' αυτό. Ενώ ο μοναχισμός είναι η ιατρική σχολή, το πανεπιστήμιο της Εκκλησίας. Έτσι, όπως η Εκκλησία όλη είναι ένα νοσοκομείο, έχει και ιατρική σχολή. Από πού θα βγουν οι γιατροί για το νοσοκομείο της Εκκλησίας? Βγαίνουν από τα μοναστήρια. Και ο πρώτος γιατρός, ξέρετε, είναι ο επίσκοπος. Πρέπει να είναι. Ο πρώτος γιατρός στην Εκκλησία. Αυτός ο οποίος εποπτεύει όλους τους γιατρούς, θα λέγαμε καθηγητής πανεπιστημίου, που εποπτεύει τα γιατρουδάκια, πρέπει να είναι καθηγητής πανεπιστημίου. Λοιπόν, αυτός στην Εκκλησία είναι ο επίσκοπος, ο οποίος εποπτεύει τους ιερείς, τους πνευματικούς, τους γιατρούς, τους κατώτερους γιατρούς. Γι' αυτό και τον παίρνανε πάντα από μοναστήρι. Τώρα το χαλάσαμε αυτό. Παλιά ο επίσκοπος πάντα έβγαινε από μοναστήρι. Δηλαδή να ξέρει την ιατρική, να ξέρει να θεραπεύσει. Άμα ο επίσκοπος δεν ξέρει να θεραπεύσει, τι θα εποπτεύσει? Σκέψου ένας καθηγητής πνευματικής να ξέρει ιατρική, πώς θα ελέγξει τους γιατρούς, τους κατώτερους? Πώς θα τους βοηθήσει να θεραπεύσουν σωστά? Έτσι. Όταν λοιπόν λειτουργούσε σωστά η Εκκλησία, οι επίσκοποι βγαίνουν από τα μοναστήρια. Και οι πνευματικοί επίσης. Ζούσανε μοναστηριακά, μοναχικά, ασκητικά. Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Σιμεών ο Θεολόγος, όταν ψάχνεις να βρεις πνευματικό, θα πας να βρεις αυτό που ζει ασκητικά. Μπορεί να είναι στον κόσμο, έτσι. Και έδαμος μπορεί να είναι. Αλλά να ζει ασκητικά. Να ζει μοναχικά, να ζει με νηστεία, με ευρυπνία, με προσευχή, να έχει φιλομοναχικό πνεύμα. Να μην πολεμάει τον μοναχισμό. Και τότε θα βρει σωστό πνευματικό. Φυσικά θα προσευχηθείς κιόλας. Για να σου δείξει ο Θεός το σωστό πνευματικό. Γιατί το λέει ο Σιμεών? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που ζουν στα μοναστήρια, επειδή έχουν υποστεί θεραπεία σωστή, μετά μπορούν να θεραπεύσουν τους άλλους. Ενώ αν εσύ δεν έχεις θεραπευτεί, δεν ξέρω αν θεραπεύσει τον άλλον, έτσι δεν είναι.
Αν εσύ δεν ξέρεις πώς βγαίνει ο εγωισμός, πώς βγαίνει το θέλημα, πώς θα το βοηθήσεις τον άρρωστο που θα έρθει μετά να εξομολογηθεί. Αν του πεις, παιδάκι μου, εντάξει, να έχεις θέλημα. Έτσι, ναι, καλά κάνεις. Να επιβάλλεσαι στους άλλους. Να έχεις ισχυρό χαρακτήρα. Τον κατέστρεψες. Ναι. Όταν λοιπόν μου πούνε ότι δεν αναπαύονται στον κόσμο, τότε τους μιλάω για τον μοναχισμό. Για να τους βοηθήσω να βρουν τον δρόμο τους. Θυμάμαι ένα παιδί που είχε έρθει στο κελί μας και αυτό ακριβώς που λέει ο γέροντας το είχε ζήσει. Είχε πάρει στον γέροντα Παΐσιο και του λέει ότι δεν αναπαύομαι στον κόσμο. Του λέει τι κάθεσαι τότε. Έλα στο αγιώρος. Αλλά δεν το έλεγε από την αρχή. Το έλεγε από τη στιγμή που το παιδί έλεγε ότι δεν μ' αρέσει, δεν αντέχω στον κόσμο. Τα χρόνια περνούν γρήγορα. Καλά είναι ο νέος να μην μένει για πολύ καιρό στο σταυροδρόμιο, αν αποφάσεις τους. Να διαλέξει ένα σταυρό. Έναν από τους δύο δρόμους της Εκκλησίας μας, που είπαμε είναι ο ασφαλής, ασφαλέστερος, ανάλογα με την κλίση του και το φιλότιμό του και να προχωρήσει σε αυτόν με εμπιστοσύνη στον Χριστό. Να μην πούμε περισσότερο γιατί βλέπω η ώρα πέρασε. Αυτό το κεφάλαιο το αφήσουμε για την άλλη φορά. Αν θέλετε κάτι να συζητήσουμε σε αυτά όλα, όπως σας έμεινε κάποια απορία, για το θέμα δηλαδή να βοηθούμε τους νέους να ανακαλύπτουν την κλίση τους και εμείς οι ίδιοι δηλαδή να μην καταπιεζόμαστε από κανέναν, αλλά ελεύθερα ενώπιον να βρέθουμε τον εαυτό μας και να προχωράμε. Υπάρχει κάτι, λέει Νίστια. Υπάρχει περίπτωση να βγει κάποιος από αποφάσεις τους λόγω χειραφτίας που έχουν σχάσει. Ότι ας πούμε δεν θέλει να τα πληθεί πάνω τους άλλους, αυτό δεν αποφάσει. Βέβαια. Πολύ πιθανό. Από πίσω κρύβεται η φιλαυτία. Γιατί είτε στο γάμο πας, είτε στο μοναχισμό, θα πρέπει να κόψεις τη φιλαυτία σου. Να ζωστείς την ποδιά, το λέντιο του Χριστού μας και να πλύνεις τα πόδια του άλλου. Στο μοναστήρι θα πλύνεις τα πόδια του άλλου, του ξένου, του οποιοδήποτε και στη συζυγική ζωή. Θα πλύνεις τα πόδια του συζύγου, του παιδιού σου. Γι' αυτό λέει ο γέροντας με φιλότιμο να αφήσεις στην άκρη την φιλαυτία των εαυτού σου και να προχωρήσεις. Κάτι άλλο. Μοδενή θέλεις. Εντάξει. Να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νίκαι και σώνα στην αιώνα. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου. Νίκας της βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων διά του σταυρού σου πολίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατήρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.